σημερινό masterclass μαγειρεύουμε σπανακοκροκέτες με ξινοτήρι, το τέλειο καλοκαιρινό μπριάμ, πικάντικα χοιρινά ρολάκια με μανιτάρια και σαλάτα ζυμαρικών με παριζάκι και λαχανικά. Μάθημα ελληνικής κουζίνας στο masterclass. Μαθαίνουμε όλα τα μυστικά για το πιο νόστιμο καλοκαιρινό μπριάμ. Μαγειρεύουμε τις πιο αφράτες και τραγανές κροκέτες με σπανάκι και ξινοτήρι. Ετοιμάζουμε σαλάτα ζυμαρικών με πρωτότυπο dressing από παριζάκι και πικάντικα χοιρινά ρολάκια στον φούρνο. Μάθημα ελληνικής κουζίνας. Πάμε να δούμε ένα αγαπημένο ορεκτικό, κροκέτες με σπανάκι, με μια καινούργια ματιά. Συνηθίζουμε να κάνουμε χορτοκεφτέδες, σπανακοκεφτέδες και σήμερα θα κάνουμε σπανακοκροκέτες, ωραίες τραγανές, ενισχυμένες γευστικά με ένα πολύ ωραίο τυρί από τις Κυκλάδες, το ξινοτήρι, και να δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το ωραίο ορεκτικό. Φέτος το καλοκαίρι θα κάνει θράψη, γιατί είναι ένας υπέροχος μεζές μαζί με μια παγωμένη μπύρα ή με ένα ποτήρι κρασί. Ξεκινάω πρώτα με τη βάση για να κάνουμε αυτούς τους κεφτέδες, που είναι μια μπεσαμέλ. Έχω βάλει το βούτυρο και μόλις λιώσει ρίχνω και αλεύρι. Εδώ δεν κάνω την κλασική αναλογία 100-100 με ένα λίτρο. Κάνω περισσότερη ποσότητα από αλεύρι και βούτυρο και λιγότερη ποσότητα από γάλα για να κάνω μια σφιχτή μπεσαμέλ. Βάζω λοιπόν και 125 γραμμάρια αλεύρι. Ανακατεύω πολύ καλά τα υλικά, δηλαδή το βούτυρο και το αλεύρι, και ρίχνω το γάλα σταδιακά, ανακατεύοντας συνέχεια, μέχρι να κάνω μια ωραία παχύρευση σάλτσα. Η μπεσαμέλ είναι πολλές φορές η βάση για να κάνουμε ωραίους κεφτέδες, ειδικότερα όταν έχουμε χόρτα που θέλουμε να τους δώσουμε συνοχή. Επομένως, αν έχουμε μόνο χόρτα, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Αν βάλουμε μόνο αλεύρι, θα γίνουν πολύ σφιχτοί, ενώ με την μπεσαμέλ γίνονται πολύ αφράτοι. Και έτσι λοιπόν, κάθε φορά οι κεφτέδες, ανάλογα με το υλικό, μπορεί να έχουν μπεσαμέλ, μπορεί να έχουν ψωμί, μπορεί να έχουν αυγά. Σε αυτή την περίπτωση τώρα η μπεσαμέλ είναι το καλύτερο υλικό. Ρίχνω και το υπόλοιπο γάλα. Και αυτό που είναι ωραίο σε αυτούς τους κεφτέδες που έχουν την μπεσαμέλ είναι η υφή τους. Όταν θα τους δαγκώσετε θα νιώσετε κάτι πολύ βελούδινο. Είναι σχεδόν έτοιμη η μπεσαμέλ, τόσο γρήγορα. Εδώ θέλω απαραίτητα αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάω πρώτα με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και ανθό αλατιού σε νυφάδες. Για να γίνουν νόστιμες αυτές οι σπανακοκροκέτες πρέπει να έχουν μια πολύ νόστιμη βάση. Άρα η μπεσαμέλ πρέπει να είναι νόστιμη. Και εδώ το παχαρικό που ταιριάζει με την μπεσαμέλ και με το σπανάκι είναι το μοσκοκάριδο. Λίγο τριμμένο μοσκοκάριδο έρχεται και αρωματίζει αυτή την ωραία κρέμα και παράλληλα σπάει αυτή τη μεταλλική γεύση που έχει το σπανάκι. Ένα γρήγορο ανακάτεμα και η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Και εδώ τώρα, στην μπεσαμέλ θα ρίξω σπανάκι, το οποίο το έχω βράσει για 2-3 λεπτά, έχει μαλακώσει, το έχω στραγγίσει πολύ καλά, ψιλοκομμένο κατευθείαν μέσα στην μπεσαμέλ. Και ξινοτήρι τριμμένο. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο κοντράστ, έχουμε ωραία οξύτητα από το ξινοτήρι και έχουμε και γλυκιά γεύση από την μπεσαμέλ, ταιριάζει και με το σπανάκι. Και έχουμε έναν απίθανο συνδυασμό. Ανακατεύω πολύ καλά τα υλικά και τα αφήνω στο ψυγείο για μία ώρα περίπου για να σφίξει το μείγμα για να μπορέσουν να πλάσουν τις κροκέτες. Επομένως, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να πλάσουμε και να τηγανίσουμε. Για τις σπανακοκροκέτες με ξινοτήρι θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια βρασμένο σπανάκι και στραγγισμένο, 150 γραμμάρια ξινοτήρι, 500 ml γάλα, 125 γραμμάρια φαρίνα, 100 γραμμάρια βούτυρο, λίγο μοσκοκάριδο, 2 αυγά, 8 φέτες τριμμένο ψωμί, λίγο αλεύρι για το πανάρισμα, αλάτι και πιπέρι, λάδι για το τηγάνισμα, αντικολλητικό χαρτί και γάντια νητριλίου μίας χρήσης. Για τη συνοδευτική σάλτσα θα χρειαστείτε
200 γραμμάρια γιαούρτι, 2 κουταλιές της σούπας απαλή μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας αστραγγών. Εδώ έχω το μείγμα με τις πανακοκροκέδες, το έχω αφήσει να κρυώσει για να μπορέσω να το πλάσω και παράλληλα έχω κάνει και μια ετοιμασία για το πανάρισμα. Δηλαδή, έχω χτυπήσει τα αυγά, έχω τρίψει ψωμί, είναι το πιο ωραίο πανάρισμα για να κάνω μια πολύ ωραία τραγανή κρούστα και το μόνο που μου μένει τώρα είναι να βάλω και το αλεύρι για να έχω έτοιμα και τα τρία υλικά που χρειάζομαι. Εδώ βάζω και λίγο αλεύρι. Και ξεκινάω. Παίρνω μια μικρή ποσότητα. Κάνω μία μπαλίτσα, την περνάω από το αλεύρι, μετά από το αυγό και μετά από το τριμμένο ψωμί. Απαλές κινήσεις για να κολλήσει το ψωμί σε όλη την επιφάνεια και έχω έτοιμη την πρώτη σπανακοκροκέτα. Πάμε ξανά, μία μικρή ποσότητα από το μείγμα, πλάθω μία μικρή μπαλίτσα από το αλεύρι, μετά την περνάω από το χτυπημένο αυγό και μετά από τα ψίχουλα. Και με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξω και τις υπόλοιπες κροκέτες. Πάμε για τηγάνισμα. Το λάδι έχει κάψει και ρίχνουμε μία-μία τις κροκέτες. Εδώ τώρα, τηγανίζουμε σε μέτρια ένταση γιατί δεν θέλουμε να αρπάξουν απ' έξω οι κροκέτες. Έτσι κι αλλιώς όλα τα υλικά είναι μαγειρεμένα, απλά θέλουμε να αποκτήσουν ένα πολύ ωραίο χρυσόξανθο χρώμα. Σε μέτρια ένταση, δηλαδή στο 5-6, περίπου 4-5 λεπτά τηγάνισμα, τις γυρίζουμε από όλες τις πλευρές για να τηγανιστούν να πάρουν χρώμα και είναι έτοιμες. Πάμε να φτιάξουμε και τη συνοδευτική σάλτσα. Εδώ έχω γιαούρτι σαν βάση, στραγγιστό γιαούρτι. Θέλω μια δροσερή σάλτσα με οξύτητα που ταιριάζει απόλυτα με τις πανακοκροκέτες. Και εδώ ρίχνω μουστάρδα, απαλή μουστάρδα και έχω διαλέξει τρία υλικά που ταιριάζουν απόλυτα γευστικά με τις πανακοκροκέτες. Γιαούρτι, μουστάρδα και εστραγγόν ξερό. Το εστραγγόν είναι σούπερ αρωματικό. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το σπανάκι, με το ξινοτήρι, με την μπεσαμέλ και με το γιαούρτι φυσικά και με τη μουστάρδα. Και σερβίρω αυτή την υπέροχη σάλτσα εδώ, στο σκεύος όπου θα σερβίρω και τις κροκέτες. Και πάμε εδώ δίπλα στις κροκέτες να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς αυτό το χρώμα ήθελα. Αυτό το ωραίο το χρυσόξανθο.
Και με αυτό το γλυκό τηγάνισμα έχουμε μια πολύ ωραία τραγανή κρούστα και μέσα μαγειρεύεται η μπεσαμέλ και έχουμε ένα πολύ ωραίο ζουμερό ρευστό βελούδινο εσωτερικό. Και είναι ονειρεμένες απλά. Έτοιμες. Πρώτα τις βγάζω σε απορροφητικό χαρτί για να στεγνώσουν από το λάδι. Δεν φαίνονται απίθανες. Για τις σπανακοκροκέτες με ξινοτήρι θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια βρασμένο σπανάκι και στραγγισμένο, 150 γραμμάρια ξινοτήρι, 500 ml γάλα, 125 γραμμάρια φαρίνα, 100 γραμμάρια βούτυρο, λίγο μοσκοκάριδο, 2 αυγά, 8 φέτες τριμμένο ψωμί, λίγο αλεύρι για το πανάρισμα, αλάτι και πιπέρι, λάδι για το τηγάνισμα, αντικολλητικό χαρτί και γάντια νητριλίου μιας χρήσης. Για την συνοδευτική σάλτσα θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια γιαούρτι, 2 κουταλιές της σούπας απαλή μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας εστραγγών. Και πάμε για σερβίρισμα. Αυτές είναι λοιπόν οι σπανακοκροκέτες με το ξινοτήρι. Είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός μεζές. Για τις αφράτες και τραγανές πανακοκροκέτες ξεκινάμε με την μπεσαμέλ. Βάζουμε βούτυρο και αλεύρι στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε, ρίχνουμε το γάλα, αλλά το πιπερώνουμε και ρίχνουμε λίγο μοσκοκάριδο. Όταν σχηματιστεί η μπεσαμέλ, ρίχνουμε βρασμένο σπανάκι, ξινοτήρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για μία ώρα. Μετά πλάθουμε τις κροκέτες και τις πανάρουμε με αλεύρι, αυγά και τριμμένο ψωμί. Τηγανίζουμε τις κροκέτες σε καυτό λάδι και τις αφήνουμε σε χαρτί κουζίνας για να στραγγίσουν. Για την συνοδευτική σάλτσα ανακατεύουμε γιαούρτι με μουστάρδα και εστραγγόν. Είμαστε στην εποχή που τα λαχανικά έχουν τη δημητική τους. Τώρα είναι στα καλύτερά τους, με την τέλεια γεύση. Και φυσικά εδώ στην ελληνική κουζίνα έχουμε πάρα πολλά πιάτα με λαχανικά. Τα λαδερά για παράδειγμα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα που μαγειρεύουμε όλοι μας στα σπίτια, στα εστιατόρια παντού είναι το μπριάμ. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα μπριάμ με μια καινούργια ματιά. Εδώ στο εργαστήριό μου μαγειρεύω συνεχώς, κάνω πολλά πειράματα, προσπαθώ να βελτιώσω τις συνταγές, προσπαθώ να κάνω συνταγές τις οποίες θα τις κάνετε κι εσείς και θα τις ευχαριστηθείτε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε ένα καινούργιο μπριάμ, να δούμε το μπριάμ με μια καινούργια ματιά. Εντόπισα τα 2-3 σημεία που κάνουμε πολλές φορές λάθος, δηλαδή λαχανικά τα οποία είναι άνοστα, είναι παραβρασμένα, κολυμπάνε στο λάδι, οπότε αυτά πάμε να τα διορθώσουμε και να κάνουμε ένα μπριάμ το οποίο έχει τραγανά λαχανικά, νόστιμα λαχανικά κυρίως, δεν κολυμπάει στο λάδι καθόλου, είναι πολύ ελαφρύ σαν αποτέλεσμα και είναι ένα φαγητό το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα το φτιάξετε πάρα πολλές φορές. Απαραίτητη προϋπόθεση, θέλουμε καλής ποιότητας λαχανικά, άρα ξεκινάμε από το μανάβι μας. Ξέρουμε από πού αγοράζουμε τα λαχανικά έτσι ώστε να είναι νόστιμα. Μετά, για να κάνουμε το μπριάμ, παίρνω μία ποικιλία από λαχανικά, τα οποία τα έχω κομμένα σε μικρότερα κομμάτια. Θα τα βάλω όλα σε ένα μπολ για να σας πω τώρα τι βάζω μέσα σε ένα μπριάμ. Ξεκινάω. Κρεμμύδια. Πρώτα, η βάση για να μαγειρέψουμε λαδαρά. Όλα τα λαχανικά, όπως βλέπετε, τα έχω κόψει σε ομοιόμορφα κομμάτια για να ψηθούν στον ίδιο χρόνο.
κολοκυθάκια, κομμένα σε φέτες. Και τώρα είναι η εποχή τους που είναι πραγματικό γλυκίσμα. Πατάτες, κομμένες σε κύβους. Καρότα, κομμένα σε ροδέλες και αυτά. Και μελιτζάνες που και αυτές είναι τώρα πολύ γλυκές, κομμένες και αυτές σε κύβους. Και μάλιστα τις μελιτζάνες τις αφήνω για μισή ώρα περίπου σε νερό για να ξεπικρίσουν, εάν έχω την υποψία ότι μπορεί να είναι πικρές. Εδώ ρίχνω και ντομάτες. Οι ντομάτες ουσιαστικά τώρα θα λιώσουν περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα λαχανικά και θα σχηματίσουν μια πολύ έτσι ελαφριά σάλτσα. Και τώρα θέλω ένα και μοναδικό υλικό που θα δώσει γεύση. Και αυτό είναι ο πολτός σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Και εδώ τα λαχανικά θέλουν σκόρδο σίγουρα. Έχουμε το μείγμα των αρωματικών το οποίο αρωματίζει όλα τα λαχανικά. Είναι το πιο ταιριαστό μείγμα και είναι το μόνο υλικό πραγματικά το οποίο κάνει τη διαφορά. Και θέλω να το δοκιμάσετε γιατί εδώ θα διαπιστώσετε πόσο διαφορετικό και πόσο αρωματικό είναι αυτό το μπριάν. Και το κυριότερο, έχουμε τη γεύση του σκόρδου, αλλά δεν έχουμε όλες τις δυσάρεστες συνέπειες στο στομάχι μας ή δεν έχουμε κακοσμία εδώ στο στόμα. Και αλατίζω με ανθό λατιού σε νυφάδας. Εδώ τώρα, τα δύο μυστικά γεύσης των μπριάν που ετοιμάζω τώρα είναι ο πολτός σκόρδου με μείγμα αρωματικών, ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενισχυτικό γεύσης, και ο ανθός αλατιού σε νυφάδες που είναι 100% φυσικό θαλασσινό αλάτι, και η διαφορά του από το κανονικό αλάτι είναι ότι απλά εδώ έχουμε νοστιμιά. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ένα νόστιμο μπριάν. Να τα δύο υλικά τα οποία το κάνουν εξαιρετικά νόστιμο. Θα ρίξω και λίγο ελαιόλαδο. Δεν θέλω πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς και τα λαχανικά έχουν την υγρασία τους, επομένως δεν προσθέτω κάτι άλλο. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Αυτό είναι τόσο απλό όσο το βλέπετε. Και όταν θα το φτιάξετε θα με θυμηθείτε. Και τα λαχανικά τα μαγειρεύουν με παρόμοιο τρόπο σε όλη τη Μεσόγειο. Έχουμε τώρα τα τουίκ στη Γαλλία, έχουμε την καπονάτα στην Ιταλία, έχουμε τον μπριάμ ή του ρούλου εδώ στην Ελλάδα. Όπως και να τα μαγειρέψουμε, έχουμε πάντα την ίδια γεύση. Έχουμε μια πανδεσία από χρώματα, από αρώματα και από γεύσεις. Θα τα μεταφέρω σε ένα ταψί για να τα βάλω στο φούρνο. Πώς τα ψήνουμε τώρα? Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Τα ψήνουμε για 1 ώρα και 15-20 λεπτά. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε άλλη υγρασία. Τα λαχανικά έχουν υγρασία, άρα από τα ίδια τους τα υγρά, από το ίδιο το νερό που περιέχουν, θα μαγειρευτούν. Θα μαλακώσουν κάτω-κάτω, επάνω θα κρατιναριστούν πάρα πολύ ωραία, θα πέσει ο όγκος τους και θα δέσει η γεύση τους. Και έτσι, μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά περίπου, θα απολαύσετε ένα πεντανόστιμο μπριάμ. Πάμε λοιπόν στο φούρνο, δεν σκεπάζω, δεν κάνω τίποτα, τα αφήνω στον αέρα στους 180 βαθμούς για 1 ώρα και 20 λεπτά. Το μπριάμ κλασικά το σερβίρουμε με φέτα και με ψωμί. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε κάτι σαν μπρουσκετίτσες, δηλαδή να ψήσω χωριάτικο ψωμί με λάδι και πολτό σκόρδου, μετά να το σερβίρουμε τη φέτα και να το βάλω δίπλα στο μπριάμ και να έχουμε μια ολοκληρωμένη απόλαυση. Οπότε, όσο ψήνεται το μπριάμ μέσα στο φούρνο, πάμε να ετοιμάσουμε και τις φέτες του ψωμιού. Ραντίζω με λίγο ελαιόλαδο. Και απλώνω πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Πάλι το ίδιο πολτό σκόρδο που χρησιμοποίησα και μέσα στο μείγμα των λαχανικών. Και ψήνω για λίγα λεπτά στον φούρνο μέχρι να κρατιναριστεί το ψωμί και έχω ένα απίθανο συνοδευτικό. Έτσι κι αλλιώς, ψημένες φέτες από χωριάτικο ψωμί είναι ένα από τα πιο αγαπητά πράγματα στο τραπέζι μας. Το απλώνω εδώ με το κουτάλι. Το
σκορδόψωμα αυτό δεν θα το ψήσω τώρα. Θα περιμένω να ψηθεί πρώτα το μπριάμ και μετά να ψήσω τις φέτες του ψωμιού για να είναι ωραίες, φρέσκες και τραγανές. Οπότε, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών. Περιμένουμε να ψηθεί και το μπριάμ και επιστρέφουμε για να σερβίρουμε αυτό το υπέροχο ελληνικό φαγητό. Για το τέλειο μπριάμ για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 1 μελιτζάνα, 2 πατάτες, 4 κρεμμύδια, 500 γραμμάρια καρότα, 500 γραμμάρια κολοκυθάκια, 2 ντομάτες. Και αν σας αρέσουν οι πιπεριές, προσθέστε 3-4 χρωματιστές. 1 ματσάκι μαϊντανό. 4 κουταλιές της σούπας πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Ανθό αλατιού σε νυφάδες. Ελαιόλαδο. Συνοδέψτε προαιρετικά με σκορδόψωμο και φέτα. Αυτό που θα διαπιστώσετε κι εσείς όταν θα ψηθεί το μπριάμ. Τα λαχανικά έχουν κρατήσει το σχήμα τους. Και εδώ η ντομάτα, η φρέσκια κάνει τη διαφορά. Γιατί πολλές φορές βάζουμε στο μπριάμ σάλτσα ντομάτας ή χυμό ντομάτας και όλα κολυμπάνε μέσα σαν ζουμί. Ενώ εδώ τα λαχανικά είναι τραγανά, έχουν κρατήσει το σχήμα τους και η ντομάτα έρχεται και τα δροσίζει πάρα πολύ ωραία. Τελική πινελιά. Βάζω λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Και εδώ έχω το σκορδόψωμο. Ωραίες τραγανές φέτες. Πιστεύω τώρα ότι δεν υπάρχει πιο ταιριαστό συνοδευτικό από αυτό το ψωμί, το σκορδόψωμο για τα λαχανικά. Βάζω και εδώ σκορδόψωμο. Και σερβίρω και την τριμμένη φέτα. Οπότε κάνω μπρουσκετίτσες ουσιαστικά. Και έχουμε ένα κλασικό πιάτο της ελληνικής κουζίνας, μαγειρεμένο με μια καινούργια ματιά. Ένα υπέροχο, αρωματικό μπριάμ, με σκορδόψωμο, με φέτα, έναν συγκλονιστικό συνδυασμό για αυτό το καλοκαίρι θα είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Ζητήσατε μια γρήγορη συνταγή με κρέας και λίγα υλικά και σας την έχω. Ξέρω ότι σας αρέσουν οι συνταγές που δεν έχουν πολύ μαγείρεμα, που δεν έχουν πολλά υλικά και αυτή θα γίνει η αγαπημένη σας για αυτό το καλοκαίρι. Ωραία ρολάκια χοιρινά με πικάντικη σάλτσα με μανιτάρια στο φούρνο. Τόσο απλά και εξαιρετικά νόστιμα. Διαλέγω χοιρινό κρέας. Παίρνω σνίτσελ. Κομμένο έτοιμο σε φέτες, το οποίο μετά το κόβω σε μικρότερα κομμάτια, έτσι ώστε να έχω αυτή την επιφάνεια περίπου για να κάνω τα ρολάκια. Είναι πολύ τρυφερό, μαγειρεύεται γρήγορα, άρα λίγος χρόνος μέσα στο φούρνο και το κυριότερο, δεν θέλει πολύ προετοιμασία. Το έχω έτοιμο, το κόβω σε κομμάτια, τελείωσε. Εδώ τα απλώνω επάνω στο ξύλο κοπής και θα τα λείψω με πικάντικη σάλτσα. Η πικάντικη σάλτσα, έχοντας μουστάρδα, μέλι, λεμόνι, σκόρδο και πολλά μπαχαρικά, έρχεται και ενώνεται υπέροχα με το χοιρινό κρέας. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και του δίνει πλούσια γεύση. Οπότε, αλείφω τα φιλετάκια από τη μία πλευρά με την πικάντικη σάλτσα και εδώ αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το μείγμα των μπαχαρικών. Αλήφω όπως βλέπετε εδώ την πικάντικη σάλτσα επάνω στα φιλετάκια. Είναι μια σάλτσα που έχει πολυπλοκότητα και όταν θα τη δοκιμάσετε θα καταλάβετε πολλά επίπεδα γεύσης. Πασπαλίζω και με ανθό αλατιού σε νυφάδες, οπότε έχω και την τέλεια νοστιμιά. Και το μόνο που χρειάζομαι τώρα είναι ένα πυρήμαχο σκεύος για να μπορέσω να βάλω τα ρολάκια. Και τι κάνω, πιάνω ένα-ένα τα φιλετάκια και τα τυλίγω ρολό. Και έτσι λοιπόν αυτή η πικάντικη σάλτσα η οποία είναι μέσα, σιγά σιγά όπως θα ψηθούν θα λιώσει, θα βγει έξω και θα σχηματίσει και τη συνοδευτική σάλτσα. Και το πιο ωραίο απ' όλα,
Μπορείτε να ετοιμάσετε αυτά τα ρολάκια, να τα βάλετε στο ψυγείο, να μαριναριστούν με αυτή τη σάλτσα και μετά την επόμενη μέρα ή μετά από πολλές ώρες να τα ψήσετε και έτσι. Θα τα έχετε προετοιμάσει και το μόνο που θα έχετε να κάνετε είναι να τα βάλετε στο φούρνο. Συνεχίζω τώρα. Πάλι με πικάντικη σάλτσα, επάνω από τα φιλετάκια. Οπότε βλέπετε ότι λειτουργεί και σαν μαρινάδα, αλλά και σαν σάλτσα. Αλήφω την επιφάνεια. Και εδώ έχω πλευρό τους μανιτάρια. Τα μανιτάρια ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με το χοιρινό κρέας και με την πικάντικη σάλτσα. Και τι κάνω? Τα κόβω σε μικρότερα κομμάτια με το χέρι μου. Τα βάζω ενδιάμεσα στα ρολάκια. Μπορείτε σαφώς να βάλετε και άλλα είδη μανιταριών. Και τα μανιτάρια θα ψηθούν παράλληλα με τα ρολάκια και μάλιστα θα ποτίσουν και από τη γεύση της πικάντικης σάλτσας και θα γίνουν και αυτά εξαιρετικά νόστιμα. Τα βάζω και έτσι ανάμεσα στα ρολάκια. Εδώ τώρα μπορεί να προεξέχουν να είναι πιο ψηλά από τα ρολάκια, όμως όταν θα ζεσταθούν και θα μαγειρευτούν θα πέσει ο όγκος τους. Λοιπόν, περιχύνω με λευκό κρασί, οπότε έχω και την απαραίτητη υγρασία για να σχηματιστεί η σάλτσα. Και ρίχνω πάλι λίγο ανθό αλατιού εδώ στα μανιτάρια. Και πασπαλίζω με πιπέρι. Πάμε για ψήσιμο στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο. Θα τα ψήσουμε περίπου 30 με 40 λεπτά. Ο χρόνος ψήσιματος εξαρτάται ανάλογα με το πόσο χοντρά είναι τα φιλετάκια και από ποιο κομμάτι κρέατος προέρχονται. Εάν έχουμε χοιρινά φιλετάκια έτοιμα έτσι σε φέτες για σνίτσελ από μπούτι, τα 30 λεπτά είναι υπεραρκετά γιατί είναι λεπτά και πολύ τρυφερά. Οπότε πάμε για ψήσιμο και μετά από 30-40 λεπτά απολαμβάνουμε ένα υπέροχο γεύμα με πολύ ωραία γεύση. Για τα χοιρινά ρολάκια με μανιτάρια και πικάντικη σάλτσα, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 4 χοιρινά σνίτσελ, 500 γραμμάρια μανιτάρια πλευρότους, μισό βάζο πικάντικη σάλτσα, 200 ml λευκό κρασί, ανθό αλατιού σε νυφάδες, γάντια νητριλίου μίας χρήσης. Η σαλάτα με πένες που θα φτιάξουμε τώρα είναι μια φοβερή σαλάτα για τα παιδιά μας. Έχει το παριζάκι με γιαούρτι, έχει αυγό, έχει λαχανικά, όμως είναι τόσο νόστιμη που νομίζω ότι εδώ δεν θα αντισταθούν ούτε οι μεγάλοι. Πάμε να κάνουμε, σύμφωνα με την εποχή, μια ωραία δροσερή σαλάτα ζυμαρικών. Να δούμε πώς κάνουμε τις σαλάτες ζυμαρικών και το κυριότερο να κάνουμε ένα πρωτότυπο dressing. Αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν το έχετε ξαναδεί. Πώς ξεκινάμε λοιπόν? Έχω παριζάκι με 25% στραγγιστό γιαούρτι και το μισό θα το ψιλοκόψω και να το βάλω μέσα στη σαλάτα και το υπόλοιπο μισό θα το κάνω dressing. Ξεκινάω πρώτα από αυτό που θα κάνω dressing. Πολλές φορές, ψάχνοντας να βρω κάτι καινούργιο για να σερβίρω τα αλατικά, ένα καινούργιο τρόπο να τα απολαύσουμε, σκέφτομαι κάθε φορά τι μπορώ να κάνω έτσι ώστε να έχουμε πλούσια γεύση και κάτι πρωτότυπο.
Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάνουμε μία μους με παριζάκι και με μαγιονέζα και αυτή τη μους να την κάνουμε και dressing για τις σαλάτες. Εδώ βέβαια αυτή η μους στέκεται σαν dressing γιατί έχουμε ένα υλικό όπως οι πένες. Ή αν είχαμε πατάτες βραστές επίσης θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Οπότε τι κάνω, κόβω το παριζάκι σε μικρότερα κομμάτια για να βοηθήσω εδώ να πολτοποιηθεί καλύτερα, ευκολότερα. Και το βάζω στο πολυκόπτη. Και εδώ προσθέτω μαγιονέζα. Μία μαγιονέζα με λίγα λιπαρά. Και δίνω ωραία γεύση με μουστάρδα, μουστάρδα απαλή. Η μουστάρδα είναι απαραίτητη όταν κάνω παρασκευές με αλατικά, όταν έχω μαγιονέζα, όταν έχω dressing για σαλάτες, ταιριάζει απόλυτα με τα ζυμαρικά, οπότε είναι ένα απαραίτητο υλικό στην κουζίνα μας. Και αυτά τα υλικά τα πολτοποιώ. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Όσο για το αποτέλεσμα, αν το δοκιμάσετε, θα κολλήσετε με αυτή τη γεύση. Έτοιμο το dressing με το παριζάκι. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Ένα ωραίο παχύρευστο dressing, μαγιονέζα, παριζάκι, μουστάρδα, σούπερ νόστιμο. Αυτό βέβαια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν spread, να αλείψουμε φέτες ψωμιού, να το βάλουμε πάνω στα κρακεράκια, να το σερβίρουμε με κριτσινάκια. Είναι απίθανο, είναι λιχουδιά από μόνο του. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα υλικά. Κόβω και το υπόλοιπο παριζάκι. Αυτό θα το ψιλοκόψω για να το βάλω με τα υπόλοιπα υλικά μέσα στη σαλάτα. Έτσι κι αλλιώς όταν κάνουμε σαλάτες με ζυμαρικά, πάντα θέλουμε να έχουμε και πρωτεΐνες και λαχανικά. Και εδώ έχω διαλέξει καρότα, κολοκυθάκια, ντομάτες που έχουν πολύ ωραία γεύση. Είναι δροσερά, κάνουμε μια καλοκαιρινή σαλάτα και παράλληλα έχω και αυγό και το παριζάκι που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να συνθέσουμε τη σαλάτα. Πρώτα απ' όλα, ρίχνω τις πένες μέσα σε ένα μεγάλο μπολ για να ρίξω και τα υπόλοιπα υλικά. Πένες βρασμένες, αυτές τις βράζουμε σύμφωνα με το χρόνο που υπάρχει επάνω στη συσκευασία, τις κρυώνουμε με άφθονο κρύο νερό, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν και τις αφήνουμε να κρυώσουν πολύ καλά για να τις χρησιμοποιήσουμε. Απαράβατος κανόνας, όταν κάνουμε σαλάτες με ζυμαρικά, ανακατεύουμε όλα τα υλικά στο τέλος, λίγο πριν σερβίρουμε, για να μην μαλακώσουν τα ζυμαρικά. Και εδώ τώρα ρίχνω το dressing, αυτό το υπέροχο, αυτή την υπέροχη μους με το παριζάκι. Προσθέτω και το υπόλοιπο παριζάκι. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα υλικά της σαλάτας. Ξεκινάω πρώτα από το καρότο. Καρότο και κολοκυθάκι τριμμένο. Και αυτά που σμπλέκονται μέσα με τα υπόλοιπα υλικά μπερδεύονται τόσο ωραία που είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να δώσουμε λαχανικά στα παιδιά μας. Είναι και οι πένες που είναι μικρές και χαριτωμένες και είναι μια πολύ ωραία σαλάτα. Και νόστιμη και θρεπτική. Ρίχνω και αυγά βραστά, ψιλοκομμένα. Δεν ρίχνω αλάτι γιατί ήδη έχω αλατίσει τα ζυμαρικά όπως τα έβρασα. Το παριζάκι έχει τη δική του γεύση, οπότε έχουμε μια πολύ νόστιμη σαλάτα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να σερβίρουμε τη σαλάτα. Για την σαλάτα ζυμαρικών με παριζάκι και λαχανικά, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια μικρές πένες, ένα παριζάκι με γιαούρτι, 250 γραμμάρια μαγιονέζα, 2 τριμμένα καρότα, 2 τριμμένα κολοκυθάκια, 250 γραμμάρια ντοματίνια, 3 κουταλιές της σούπας απαλή μουστάρδα, 2 βρασμένα αυγά, αλάτι και πιπέρι και λίγο φρέσκο βασιλικό για το σερβίρισμα.
Και φτάσαμε στην πιο ωραία ώρα κάθε συνταγής, στο σερβίρισμα. Αυτή τη σαλάτα μπορείτε να την ετοιμάσετε και να την αφήσετε 10-15 λεπτά στο ψυγείο για να δέσουν όλες οι γεύσεις, όχι περισσότερο, και μετά να τη σερβίρετε και να την απολαύσετε. Και είναι μια θρεπτική, όπως βλέπετε, πεντανόστιμη σαλάτα. Κάντε και αυτό το πρωτότυπο dressing με το παριζάκι και θα εκπλαγείτε από τη γεύση του. Και μάλιστα μπορείτε ακόμη να το χρησιμοποιήσετε σαν dressing και σε βραστά λαχανικά, κυρίως σε πατάτες. Κάντε μια πατατοσαλάτα με αυτό το dressing με το παριζάκι, θα ξετρελαθείτε. Και φυσικά μπορείτε να το σερβίρετε και σαν spread, όπως και να το σερβίρετε, είναι απολαυστικό. Και για το τέλος, λίγα ντοματίνια, δροσερά, ωραία, κομμένα στη μέση. Και τα απαραίτητα φρέσκα μυρωδικά, σαφώς εδώ ταιριάζει ο φρέσκος βασιλικός. Μερικές κορυφές από το φρέσκο βασιλικό. Και φτιάξαμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα μια πολύ ωραία σαλάτα με ζυμαρικά και με ένα πρωτότυπο dressing με το παριτζάκι. Και είναι μια σαλάτα για μικρούς και μεγάλους. Για την σαλάτα με πένες και dressing με παριζάκι, ξεκινάμε πρώτα με το dressing. Πολτοποιούμε στον πολυκόπτη το μισό παριζάκι κομμένο σε μικρότερα κομμάτια με τη μαγιονέζα και τη μουστάρδα. Σε ένα μπολ βάζουμε τις βρασμένες πένες, το υπόλοιπο παριζάκι, τα καρότα, τα κολοκυθάκια και τα αυγά ψιλοκομμένα. Προσθέτουμε το dressing με το παριζάκι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε και γαρνίρουμε με ντοματίνια και φύλλα φρέσκου βασιλικού. Σήμερα σας έδωσα συνταγές τις οποίες μπορείτε να φτιάξετε εύκολα, χωρίς πολλή προετοιμασία και χωρίς πολύ μαγείρεμα. Και έτσι συνεχίζουμε πάντα με κάτι καινούργιο εδώ στο Masterclass. Σας περιμένω πάντα για κάτι διαφορετικό. Καλά μαγειρέματα, γεια σας!